Από αύριο, συνεργεία της ΔΙΑΔΕΔΙΑΔΚ θα βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, στον Κάβο Λευκύμης, προκειμένου να αποκαταστήσουν προσωρινά τη σοβαρή βλάβη που υπάρχει σε παλιό αποχετευτικό αγωγό μήκους 2 χιλιόμετρων, εξαιτίας της οποίας λίμματα τρέχουν ανεξέλεγκτα, επηρεάζοντας αισθητά την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών της περιοχής. Μιλώντας στο ΣΤΑΡΤ, ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλης Αργυρός δεν παρέλειψε να επιρρύψει ευθύνες στη Δημοτική Αρχή Νότιας Κέρκυρας, γιατί, όπως είπε, ενώ γνώριζε το πρόβλημα που έρχεται από παλιά, δεν φρόντισε ώστε να επιδιώξει την ένταξη της αντικατάστασης του συγκεκριμένου προβληματικού αγωγού σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στον Άγιο Πέτρο υπάρχει ένας αγωγός περίπου 2 χιλιόμετρα. Που πηγαίνει προς το βιολογικό καθαρισμό. Υπάρχει πρόβλημα εκεί. Κάναμε μία πρώτη αποκατάσταση πριν 6 μήνες. Την κάναμε, τη φτιάξαμε, αλλά είδαμε ότι μετά τρύπησε σε άλλα δύο σημεία. Από αύριο είναι τα συνεργεία εκεί πέρα να προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε αυτό που πραγματικά διαμαρτύρονται οι πολίτες. Είναι πρόβλημα αυτό, αλλά γερασμένοι σωλήνες, πιέσεις, κακή διαχείριση τόσο χρόνο δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Εκεί είμαστε για να τα λύσουμε. Φυσικά αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα, όπως ξέρετε, ότι η παράταση που μας έχει δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο τη Νότια Σέρκυρα ήταν μέχρι 36. Θεωρώ ότι μας είπαν ότι πήραν παράταση μέχρι 31-12 και καλά κάναν και την πήραν την παράταση. Εδώ είμαστε ο καθένας να πάρει πλέον αυτό που μπορεί να διαχειριστεί σαν Δήμος μόνος του. Εύκολα λέμε ότι φταίει ο πρόεδρος, φταίει το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι και ο Νότος και ο Βοράς είναι μέλη αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν νομίζουν ότι μπορούν να κάνουν μια δική τους δημοτική επιχείρηση, εδώ είμαστε και να την κάνουν. Προφανώς αναφέρεστε στη Δημοτική Αρχή Νότιας Κέρκυρας. Όμως, εγώ ήθελα να ξέρω, το πρόβλημα αυτό είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό. Θα το λύσετε τώρα ρητικά, όχι. Δεν υπάρχει. Μπαλώματα ουσιαστικά. Έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα. Μπαλώματα θα κάνω. Για να λύσουμε αυτό οριζικά τα 2 χιλιόμετρα σωλήνα, πρέπει να εξολογηθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες, τις διαδημοτικές επιχείρησεις, να βρεθεί χρηματοδότηση, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε πλήρη αποκατάσταση αυτών των 2 χιλιόμετρων. Ακόμη μία βλάβη από τις πολλές στο πεπαλαιωμένο δίκτυο της ΔΙΑΔΕΔΙΑΔΚ κατέγραψε πολίτης σε εραστεχνικό βίντεο μπροστά από ξενοδοχειακή μονάδα στο νησί Γκερέκου, όπου η υπερχείληση σε αγωγό είναι ολοφάνερη. Ο κ. Αργυρός ενημέρωσε πού οφείλεται το πρόβλημα, πρόσθεσε πάντως ότι σήμερα συνεργείο αποκαθιστά τη βλάβη. Όταν ανοίγουν τα ξενοδοχεία, υπάρχει πάντα ένα πρόβλημα υπερχείλησης με φθερτά υλικά μέσα στο αντιλιοστάσιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν τον είδαμε αμέσως ή το είδαμε και το αμελήσαμε. Τελικά αυτή τη στιγμή πήγαν τα συνεργεία εκεί πέρα, κάναν την απόφραξη και λειτουργούν κανονικά και δύο αντιλήσεις εκεί μέσα. Άρα αυτό που έγινε μπορεί να είναι μια εβδομάδα, τριών μήρων, πέντε μήρων, δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν το εντοπίσαμε εμείς αμέσως ή δεν το δώσαμε την κατάλληλη αξιολόγηση, πέστε το όπως θέλετε, αλλά σήμερα ελήθηκε το ζήτημα εκεί πέρα. Με το αντιλιοστάσιο αυτό, το φτιάξαμε.